Το όνομα του εκλειπώντος αθλητή Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, θα λάβει το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Περάμου μετά από απόφαση του Δημάρχου Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη. Πρώτον, να πούμε ότι τέτοια θέματα δεν είναι για την οποιαδήποτε κομματική ή παραταξιακή εκμετάλλευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο πρόβλημα που βύθισε στο πένθος όλη την ελληνική κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε με δικά μας παιδιά που χαρούμενα καβάλισαν ένα τρένο να πάνε στον προορισμό τους και ξαφνικά χάσαν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν αυτή η σκέψη για την ονοματοδοσία ήρθε στο μυαλό του Δημάρχου τη μέρα της κηδείας, όπου παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Παγκαίου. Φεύγοντας από την κηδεία, πάρα πολύ στεναχωρεμένος, μου πήρε τηλέφωνο και μου εκμυστηρεύτηκε αυτή τη σκέψη του. Την επεξεργαστήκαμε, είδαμε ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το κάνουμε, με σεβασμό πρώτα απ' όλα προς το αδικοχαμένο παιδί, με σεβασμό προς την οικογένειά του. Επικοινώνησε ο Δήμαρχος και με την οικογένεια του αδικοχαμένου αυτού παιδιού και έτσι χθες υπέβαλε αυτή την πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, και να το τονίσουμε αυτό, δεν σηκώνουν παρατάξεις και οποιοδήποτε έρηδα σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που έκαναν άμεσα αποδεκτή αυτή την πρόταση. Ήταν πρόταση του Δημάρχου μας, την οποία ασπαστήκαμε όλοι, και πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν ομόφωνη απόφαση. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για το παιδί αυτό, το οποίο πήγε άδοξα και άδικα. Για μένα υπάρχουν ευθύνες οι οποίες πρέπει να αποδοθούν, αλλά το θέμα είναι ότι η ζωή και του παιδιού αυτού και όλων όσων χάθηκαν εκεί πέρα δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Οπότε έχουμε υποχρέωση εμείς να κάνουμε πράγματα που τους θυμίζουν και να μένουν στο μέλλον, οπότε να μην φτάνουμε ξανά πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή να λέμε ότι έγινε εκεί αυτό το κακό, να μην ξαναγίνει. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, να μην ξαναγίνει. Και αυτά τα πράγματα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να λέμε να μην ξαναγίνουν, πρέπει να μην ξεχνάμε το τι προηγήθηκε. Μακάρι να μην υπήρχε λόγος κανένα γυμναστήριο να πάρει το όνομα ενός παιδιού. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι το ελάχιστο. Δεν είναι τίποτα μπροστά στον πόνο των ανθρώπων, μπροστά στις απώλειες όλων των παιδιών τα οποία φύγανε. Βλέπετε όμως ότι όλη η Ελλάδα είναι πραγματικά ακόμη και αυτή τη στιγμή θυμωμένη και εξοργισμένη. Πέρα από κόμματα. Εδώ δεν χωράνε κόμματα, δεν χωράει τίποτα. Είπαμε, η αναλγησία αυτού του κράτους είναι τραγική. Να πω βέβαια ότι ειδικά για τον Ιορδάνη τον Αδαμάκη και η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν τώρα τον τιμά, δίνοντας ένα δρόμο εκεί στην Ιπάτη, ονομάζοντας τον με το όνομα του Ιορδάνη τον Αδαμάκη, όπως η παλιότερη ομάδα του Ηρόδος, τα αποδυτήρια του γηπέδου εκεί που αγωνιζόταν, θα έχουν το όνομά του. Αυτά βέβαια είναι τίποτα απολύτως και μακάρι να μην χρειαζόταν να φτάσουμε να μην χάσει τη ζωή.